Απτόητος από τη βαριά ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για την τεράστια καταστροφή σε βάρος του Δήμου Μαλεβιζίου, ο 44χρονος επιχειρηματίας και πρώην συνεργάτης της Υπηρεσίας Καθαριότητας επιστρέφει στα κρατητήρια, όπου θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή, οπότε θα απολογηθεί μαζί με τους συνεργούς του. Με κίνητρο την οργισμένη αντίδρασή του στο γεγονός ότι η σύμβαση που είχε στο παρελθόν για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου δεν ανανεώθηκε, ο 44χρονος πασίγνωστος επιχειρηματίας φέρεται, όπως ανακοίνωσαν οι ιδιοκτικές αρχές, να έδωσε εντολή σε δύο σεσημασμένους για κλοπές και ναρκωτικά να βάλουν φωτιά στη μάντρα του Δήμου και να καταστρέψουν το στόλο με τα καινούργια απορριμματοφόρα. Από την πρώτη στιγμή, η ευθεία στόχευση των εμπριστών πρόδιδε σε αστυνομία και πυροσβεστική ότι το κίνητρο είχε να κάνει ξεκάθαρα με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Όμως η έρευνα παρατάθηκε χρονικά παρά το γεγονός ότι ακολουθώντας τις κάμερες, οι αστυνομικοί εντόπισαν από τις πρώτες κιόλας ώρες τους δύο σεσημασμένους που έκοψαν τα σειρματοπλέγματα και μπήκαν στη μάντρα για να σκορπίσουν τον όλεθρο και την καταστροφή, προκαλώντας ζημιά άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το στοίχημα ήταν να φτάσουν μέχρι το φερόμενο ως εντολέα τους, όπως και έγινε, σηματοδοτώντας την επιχείρηση της ΕΚΑΜ Κρήτης, συλλαμβάνοντας τον ίδιο την ώρα που οι συνεργοί του ήταν ήδη στα κρατητήρια. Οι φυσικοί αυτούργοι 39 και 54 ετών αντίστοιχα έφτασαν στη μάντρα του Δήμου με ένα σκούτερ από το οποίο είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες και αποχώρησαν με τον ίδιο τρόπο για να φτάσουν κοντά στο σπίτι του δεύτερου κατηγορουμένου, ο οποίος αν και φορούσε κράνος αναγνωρίστηκε με βεβαιότητα από τους αστυνομικούς που ήξεραν το σπίτι του. Στις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τόσο τα κράνη που φορούσαν και οι κόφτες που χρησιμοποίησαν, όσο και τα ρούχα ανάμεσά τους και ένα μπουφάν, το οποίο είχε σκιστεί στα σειρματοπλέγματα από τα οποία πέρασαν για να φτάσουν μέχρι τα απορριμματοφόρα. Στο κινητό του 39χρονου φυσικού αυτούργου βρέθηκαν επανειλημμένες κλήσεις σε βάθος ενός μήνα με τον 44χρονο επιχειρηματία, που προδίδουν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της επίθεσης. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι προχώρησε στην εμπριστική ενέργεια, καθώς ο 44χρονος του έταξε ότι θα του δώσει 5.000 ευρώ αν καούν τα απορριμματοφόρα.